Τώρα, πάμε στη Λάρκο, κυρίες και κύριοι. Γιατί και εκεί, 1.300-1.400 οικογένειες θα μείνουν χωρίς δουλειά. Οι 300 από αυτές ζουν στον οικισμό και θα μείνουν και χωρίς σπίτι. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα έπρεπε να μας απασχολεί όλες και όλους. Πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Παναγιώτη Πολίτη, πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ. Κύριε Πολίτη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές. Πριν ξεκινήσουμε για δεύτερη φορά σήμερα, να χαιρετήσουμε τα αδέρφια στην Κόσκο. Κάτω στο λιμάνι, στο Πειραιά, είναι φάρος, είναι φάρος. Αγάντα και θα κερδίσουν. Το θέμα μας τώρα. Στο θέμα μας τώρα, τι γίνεται, τα είπαμε και την περασμένη εβδομάδα, κύριε Πολίτη. Ελπίζατε σε ένα σώσιμο της επιχείρησης και των θέσεων εργασίας σας. Είχαμε κάποια εξέλιξη? Από την περασμένη εβδομάδα που μας ανακοίνωσε η κυβέρνηση το έγκλημα που πραγματοποιεί τόσο στις παραγωγικές δυνατότητες που έχει η χώρα μας να κλείσει τη ΛΑΡΚΟ, όσο και για τους ίδιους εργαζόμενους που μας απολύει, στασιμένος λεμονόκουπες μας πετά ακόμη και έξω από τα σπίτια, πήραμε φωτιά οι εργαζόμενοι. Πήραμε πρωτοβουλίες, έχουμε πραγματοποιήσει ήδη γενικές συνελεύσεις μαζικότατες. Συναντηθήκατε με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με τα κόμματα της αντιπολίτευσης συνάντηση, με τη Μάρκους, έχουμε πολύ προσπές κινητοποιήσεις. Έχουμε δύο σταθμούς με την εβδομάδα. Την Πέμπτη μαζική παράσταση διαμαρτυρίας και συνέντευξη τύπου μπροστά στο Υπουργείο Οικονομικών στις 10.30 το πρωί. Θα σας Κυριακή, δούμε εδώ λοιπόν την Πέμπτη. Την Κυριακή 13 Φλεβάρι ανοιχτή σύσκεψη που επιδιώκουμε να μετατρεπεί σε παλαϊκό συλλαλητήριο στην περιοχή μας το εργοστάσιο, που θα ακολουθούν βουλευτές, κόμματα, φορείς, εργατικά κέντρα, και εκεί θα αποφασίσουμε σε συντονισμό με τους συναδέλφους στην Κόσκο, με τα πετρέλαια Καβάλα, με βαρέσω, με όσους συναδέλφους αυτή τη στιγμή είναι στον δρόμο και διεκδικούν, είτε να μην χάσουν τη δουλειά τους, είτε καλύτερους όρους διαβίωσης, μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα. Μάλιστα. Η κυβέρνηση προς το παρόν ενμένει στο σχέδιο έκτρωμα. Δεν έχουμε νέες πληροφορίες αν το αίτημά μας είναι να το πάρει πίσω και να συζητήσουμε από παιδινική βάση. Η απόφασή μας είναι θα δώσουμε τη μάχη μέχρι το τέλος. Δεν θα βγούμε ούτε από τις δουλειές μας, ούτε από τα σπίτια. Δεν θα αφήσουμε να κλείσει ΛΑΡΚΟ και δεν θα κλείσει ΛΑΡΚΟ. Δεν θα τους περάσει. Μακάρι, κύριε Πολίτη. Την Πέμπτη θα τα ξαναπούμε, λοιπόν, προτείνω. Να δούμε τι έγινε έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, όπου θα κάνετε παράσταση διαμαρτυρίας. Θα σας ευχαριστούμε. Τρία είναι τα άξονες που μας. Και οποιαδήποτε συζήτηση θα τους άξονες. Η ασφάλιση της συνέχισης λειτουργίας, η ανάπτυξη, η ασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας, καταβολή. Ό,τι μας προστούν στο 100%. Δεν θα αποχαρίσουμε ούτε ένα ευρώ. Το έχουμε βγάλει με αίμα, υδρότα. Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη, κύριε Πολίτη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.